Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου με τους επικεφαλείς της Τρόικας, οι οποίοι νωρίτερα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με αντικείμενο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος και Δίκογλου, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των μέχρι τώρα συναντήσεών τους και για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν προκειμένου να επανέλθει το ελληνικό πρόγραμμα σε τροχιά. Οι εκπρόσωποι των δανειστών θα αναχωρήσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να επιστρέψουν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την τελική διαπραγμάτευση. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί θα συναντηθούν εκ νέου την Δευτέρα προκειμένου να οριστικοποιήσουν το πακέτο μέτρων ύψους 11,5 δισευρώ για την επόμενη διετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει περικοπές συντάξεων και μισθών στις ΔΕΚΟ, εφάπαξ επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, νοσοκομιακών και φαρμακευτικών δαπανών και τις αποκρατικοποιήσεις. Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις συζητήσεις με την Τρόικα, ανέφερε ότι το κουστούμι σε βάρος του λαού έχει κοπεί και η όποια πίστοση χρόνου προς τη συγκυβέρνηση είναι εναντίον του και πρέπει να οργανώσει την πάλη του στους τόπους δουλειάς και στις λαϊκές επιτροπές και να αντεπιτεθεί για τα δικαιώματα που του κλέβουν. Τη Δευτέρα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και να προωθηθούν στη Βουλή οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις αλλαγές στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας λένε ότι γίνονται οι τελευταίες νομοτεχνικές παρεμβάσεις ώστε να είναι έτοιμες οι ρυθμίσεις τη Δευτέρα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση με το Σωματείο των Εργαζομένων της Χαλιβουργίας Ελλάδας σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση στην λειτουργία του εργοστασίου. Ευρεία σύσκεψη στο ΝΕΟΠΗ πραγματοποιήθηκε το πρωί υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, ο οποίος ζήτησε την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, παραπεμπτικών, καθώς και στη βελτίωση του συστήματος εκαθάρισης τιμολογίων και πληρωμών του οργανισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών μελετά τρόπους επαναπατρισμού κεφαλαίων, όπως δήλωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. Ανέφερε ότι με το περιουσιολόγιο θα αποκαλυφθούν περιπτώσεις εκείνων που με τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την περιουσία που έχουν αποκτήσει. Προανήγγειλε μέτρα διευκόλυνσης της αποπληρωμής των χρεών προς το δημόσιο στο άμεσο μέλλον, καθώς και διαχωρισμό του αδικήματος της φοροδιαφυγής από εκείνο της μη αποπληρωμής χρεών προς το δημόσιο. Υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα η υπουργική απόφαση με την οποία μειώνονται στα 5.000 ευρώ οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων, των Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε τον πίνακα με τους νέους μισθούς των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών. Επιδόματα ανεργίας Μαϊμού από τον ΟΑΕΔ επιχειρούσαν να εισπράξουν αλλοδαπή μέσω κυκλώματος που είχε στήσει λογιστικό γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η παράνομη δράση ωστόσο σταμάτησε με την αποκάλυψη της υπόθεσης ύστερα από μακρά έρευνα του προϊσταμένου και υπαλλήλων του οργανισμού στο Ηράκλειο. Έφτιαχναν πλαστές βεβαιώσεις απόλυσης από υπαρκτούς αλλά και ανύπαρκτους εργοδότες και πλαστογραφούσαν στοιχεία για ένσημα που δεν υπήρχαν με στόχο να εισπράττουν επιδόματα ανεργίας αλλοδαπή. Εξωτερικές ειδήσεις. Ανοιχτό για πρώτη φορά άφησε η Ισπανία το ενδεχόμενο να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ζητώντας χρηματοδότηση 300 δισευρώ σε περίπτωση που το κόστος δανεισμού της χώρας παραμείνει στα πρωτοφανή σημερινά επίπεδα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, Λουίς Ντεγκίντος, έθεσε το ζήτημα επιτάπητος στον Γερμανό ομολογό του, Wolfgang Schäuble, στη συνάντησή του στο Βερολίνο την περασμένη Τρίτη, όπως αναφέρει ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης, που προτιμά να διατηρήσει την ανωνυμία του. Στην Ισπανία κάτω από το 7% υποχώρησε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων μετά τις δηλώσεις Ντράγκη για στήριξη της Ευρωζώνης. Όμως η ανεργία στην Ισπανία σημείωσε νέο ρεκόρ και έφτασε στο 24,63% και συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση της ύφεσης. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι θα μεταβεί την Τρίτη στο Παρίσι
για γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ την ώρα που στην Ευρωζώνη παρατηρείται νέα επιδείνωση της κατάστασης. Πάντως η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας υποχώρησε το πρωί κάτω από το όριο του 6%. Στη Συρία συνοικίες της πόλης Χαλέπη βομβαρδίστηκαν το πρωί από ελικόπτερα των δυνάμεων του καθεστώτος, οι οποίες προετοιμάζουν την τελική επίθεση κατά των ανταρτών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Χθες από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 164 άνθρωποι. Αθλητική επικαιρότητα. Στο Λονδίνο είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας αρχίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο η τελετή έναρξης των αγώνων της 30ης Ολυμπιάδας. Η τελετή έναρξης θα μεταδοθεί από την ΕΤ. Ο καιρός. Καλός καιρός επικρατεί σε όλη τη χώρα, από το μεσημέρι όμως και κυρίως από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις με μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, κυρίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.